κάνατε. Και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μπορέσατε να αγκαλιάσετε μια σειρά προτάσεων που έκανε η Επιτροπή από την αρχή. Que celui entre la présidence, και ιδιαίτερα donc le conseil, το σχέδιο του Επενδυτικού Ταμείου. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από κοινού συνεργάστηκαν, καταφέρατε να κατευθύνετε το έργο αυτό και αποτείω φορό τιμής και σε εσάς αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Είχαμε μια εξαιρετικά φιλόδοξη προεδρία και αυτού δεδομένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δίστασε να προτάξει μια σειρά προτάσεων που αναφέρεται, όπως την Ένωση, την Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση των Κεφαλαιοαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα κατέστησαν δυνατά γιατί ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι μπορούσαν να επιτελεστούν χάρη μιας εξαιρετικά φιλοδόξου προεδρίας. Και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και για τις διαπραγματευτικές σας ικανότητες. Αυτή τη στιγμή σε τέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ο ρόλος των Πρωθυπουργών και Υπουργών Εξωτερικών έχουν αλλάξει. Έχουμε πλέον μόνιμη Προεδρία του Συμβουλίου. Και ως εκ τούτου δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτου Προεδρεύου του Πρωθυπουργού να προεδρεύσει. Έχουμε Προεδρεύοντα του Υπουργών Εξωτερικών, έχουμε μόνιμο Πρόεδρο του Eurogroup, επομένως υπάρχει και μόνιμος Πρόεδρος των Υπουργών Οικονομικών. Άρα έχει αλλάξει η εργασία και ο ρόλος του Πρωθυπουργεύοντος, του Προεδρεύοντος Πρωθυπουργού. Εγώ ως Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου χρειαζόταν στο παρελθόν να προεδρεύω και του Συμβουλίου και του ECOFIN και καταλαβαίνετε ποιοι μεγάλοι περιορισμοί και προβλήματα υπήρχαν. Νομίζω όμως ότι καταφέρατε πάρα πολύ κόμψα να τρέξετε αυτή την προεδρία και σας συγχαίρω για τις έξοχες διαπραγματεύσεις που είχατε και την εξαιρετική εργασία που επιτελέσατε. Είμαστε διάνοιες βεβαίως, οφείλω να πω, εμείς οι Πρωθυπουργοί να το ξέρουμε, αλλά η δουλειά την οποία επιτελέσετε είναι άνευ προηγουμένου. Σας συγχαίρω λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής και στην δημόσια διοίκηση της Λετωνίας. Ήταν εξαιρετική. Σήμερα το απόγευμα θα λάβει χώρα μια σύνοδος και πάλι με το θέμα της Ελλάδος. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σύντομα σχετικά με αυτό. Στο γερμανικό τύπο διαβάζω πάρα πολλά για τον εαυτό μου, ότι εξαφανίστηκα από το σκηνικό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πρόωρο ένα τέτοιο σχόλιο. Δεν είπα τίποτα σχετικά με τα αποτελέσματα του ελληνικού δημοψηφίσματος την Κυριακή το βράδυ, ούτε και χτες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο και είναι και καλό και άλλοι να σκεφτούν προτού μιλήσουν. Ήταν καλό που δεν μίλησα. Δεν εξαφανίστηκα. Ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσω περί του ελληνικού δημοψηφίσματος και αυτός είναι ο ρόλος της δημοκρατίας. Σύντομες συνεντεύξεις τύπου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή σεβόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δεν το σεβόμαστε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί είμαι και υπόλογος έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το βήμα στο οποίο πρέπει να μιλήσω περί του ελληνικού δημοψηφίσματος. Και θα ήθελα να πω τα ακόλουθα. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αυτό το θέμα, αλλά θα το κάνω, εν πάση περιπτώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικρίθηκε σε κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε χώρες όπου μιλούν τη γλώσσα που μιλώ εγώ τώρα. Το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πρέπει να είναι σε θέση να εκφέρει την άποψή της. Ή θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή να είναι ένα θεσμικό όργανο τεχνοκρατών. Εγώ δεν είμαι τεχνοκράτης, φέρω πολιτική ευθύνη στους ώμους μου. Dass sich in Sachen Griechenland und Zukunft der Eurozone jeder äußern darf, nur nicht der Präsident der Kommission. Ich lasse mir den verbieten von Amt. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι ο μοναδικός που δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει για την Ελλάδα ή το μέλλον του ευρώ. Το βρίσκω απαράδεκτο. Το ίδιο ισχύει και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρό του. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ συχνά συμμετέχει σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επικοινωνεί και ανακοινώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απόψεις και τις ευαισθησίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έναν απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι αρεστές οι απόψεις αυτές στους πάντες. Η ιδέα του ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εκφέρει την άποψή του και στη συνέχεια φεύγει από το Κοινοβούλιο και παραμένει άφωνος, είναι κάτι απαράδεκτο, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Είναι δικαίωμα και καθήκον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μιλά ανοιχτά και του είμαι ευγνώμων για το ότι το πράττει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Manchmal eindringlich, manchmal zuredend, manchmal erklärend in die Debatte eingemischt hat. Das Europäische Parlament ist kein Papier. Νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλά ανοιχτά, ανεξαρτήτως της ευαισθησίας των θεμάτων που θίγει και ανεξαρτήτως του κατά πόσον έχει επίσημη εντολή για κάτι τέτοιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα μπορεί να εκφέρει άποψη μέσω του Προέδρου. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ελλάδα, μας ελέγχθη ότι πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Προφανώς και τη σεβόμαστε. Οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες ψηφοφόροι μίλησαν και θα ήθελα να κατανοήσω τι είπαν μέσω της ψήφου τους. Τους ετέθη ένα ερώτημα στο δημοψήφισμα σε σχέση με κάτι που δεν υφίσταται. Ίσως θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λεπτομερώς ποιο ήταν το ερώτημα που ετέθη στο δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ίσως όμως θα γινόντουσαν τα πράγματα πραγματικά τρελοκομείο, προσπαθώντας να εξηγήσετε κάτι τέτοιο. Μια στιγμή παρακαλώ. Μια στιγμή. Κύριε Γιούνκερ. Κοιτάξτε, όχι, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, διακόπτει ο πρόεδρος, ο κύριος Σούλτς. Ο κύριος Κόβεν παρενέβη. Οι πάντες έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν φωναχτά, αλλά όχι να λάβουν τον λόγο χωρίς να τους δοθεί. Ο κύριος Γιούνκερ, δεν μου αρέσει να διακόπτομαι. Ορισμένες φορές όμως μου αρέσει να με διακόπτουν αυτοί που μονίμως με διακόπτουν. Χρειαζόμαστε πραγματικά να κατανοήσουμε τι σημαίνει, τι σήμαινε το δημοψήφισμα αυτό στην Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν με σαρωτικά όχι πάνω σε ένα κείμενο το οποίο πλέον δεν υφίσταται, δεν είναι προς συζήτηση. Την περασμένη Πέμπτη διαπραγματευθήκαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι το ερώτημα που ετέθη στον ελληνικό λαό δεν αντιπροσώπευε πλέον, δεν εκπροσωπούσε πλέον την κατάσταση η οποία υφίσταται την Κυριακή. Ως εκ τούτου, θα ζητήσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εξηγήσει την ελληνική ψήφο, γιατί το ερώτημα το οποίο ετέθη ήταν άσχετο. Όπως γνωρίζει οποιοδήποτε ήταν άμεσα εμπλεκόμενος με την διαπραγματευτική διαδικασία.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει τώρα να διαφωνήσουμε πάνω στις λεπτομέρειες. Πρέπει να βάλουμε τους μικρούς ή και τους μεγάλους εγωισμούς μας σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, να τους παρακάμψουμε και να δούμε την κατάσταση ως έχει. Συνεχίζω να πιστεύω και πάντα θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ένα Brexit. Είμαι εναντίον της εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ. Υπάρχουν εκείνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκστρατεύουν ανοιχτά ή, ή αν θέλετε και λιγότερο ανοιχτά για την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Έχω κάποια εμπειρία από τη ζωή μου. Η εμπειρία ζωής μου λοιπόν μου λέει ότι οι απλουστευτικές απαντήσεις είναι πάντα λανθασμένες. Είμαι εναντίον των απλουστευτικών λύσεων. Μάλιστα, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν απλουστευτικές απαντήσεις. Η Ευρώπη συνίσταται σε συμβιβασμούς. Ένας συμβιβασμός πρέπει να επιτευχθεί και αυτή είναι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή είναι η δουλειά που θα συνεχίσω να επιτελώ. Εξ ονόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο έθνος. Το να πεταχτεί η Ελλάδα έξω από την νομισματική ένωση ή πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ανεπιθύμητο. Επουδενή δεν θα έπρεπε να το επιθυμούσαμε κιόλας. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα. Τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αν σταματούσαμε να συνομιλούμε μεταξύ μας? Τι θα συνέβαινε εάν τα έθνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαβαν να συνομιλούν μεταξύ τους? Αυτό πραγματικά θα καταστατηγούσε όλες τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πλέον είναι η στιγμή για όλους όσους εκείνους έχουν την κοινή λογική και που έχουν κάποιο βαθμό συναισθήματος να καθίσουν και πάλι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η ελληνική αντιπροσωπεία εγκατέλειψε το τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό ήταν πολύ σοβαρό σφάλμα. Δεν εγκαταλείπει κάποιες διαπραγματεύσεις προτού ολοκληρωθούν. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να ξαναγυρίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η προφανής διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουμε και πρέπει να εξευρεθεί κάποια λύση. Αυτή η λύση δεν θα εμφανιστεί μέσα σε μια μέρα. Αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, αυτό που θα αναζητούσαμε, θα ήταν, αν προσπαθούσαμε να βρούμε λύση σήμερα, θα ήταν κάτι υπερπροστευμένο. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα είναι να συνομιλήσουμε και πάλι, να επιδείξουμε ανεκτικότητα μεταξύ μας, κατανόηση και να επαναφέρουμε την τάξη στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι είναι πλέον στιγμή να σταματήσουμε αυτά τα ξεσπάσματα και το λέω σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαράδεκτο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκλαμβάνεται και να θεωρείται τρομοκράτης από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν είναι αυτού του είδους η Ευρώπη την οποία επιθυμούμε. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρός της προσπάθησαν πάρα πολύ σκληρά. Και μακάρι όλοι να είχαν προσπαθήσει τόσο σκληρά. Θα συναντηθούμε όμως και πάλι απόψε το βράδυ, θα συζητήσουμε και πάλι, θα διαπραγματευθούμε. Θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε τις τεντόριες φωνές και τους ρητορικούς τόνους, να επιδείξουμε σεβασμό στην ψήφο του ελληνικού λαού. Για να επιδείξουμε το σεβασμό πρέπει όμως να κατανοήσουμε τι ψήφισε ο ελληνικός λαός. Μου λένε ότι δεν ήταν ένα όχι προς την Ευρώπη, δεν ήταν ένα όχι προς το ευρώ και σίγουρα δεν ήταν ένα όχι προς την υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί η συμφωνία δεν ίσχυε πλέον. Άρα πραγματικά το μπαλάκι βρίσκεται στην ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει σήμερα στις Βρυξέλλες
πώς μας βλέπει και πώς βλέπει πώς μπορούμε να βγούμε και να απεμπλακούμε από την κατάσταση αυτή. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε είναι απαραίτητο σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο για να επιτευχθεί μια συμφωνία με τους Έλληνες. Έλληνες λοιπόν και Ευρωπαίοι μπορούν να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ.